Έχουμε τα έργα της Δήμητρας Γιαννακάκου Ραζέλου. Η Δήμητρα έχει χρησιμοποιήσει εικόνες της καθημερινότητας, όπου υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που κάνουν πράγματα κοινά, όπως το να κάνουν έναν περίπατο μαζί, ένα μπάνιο στη θάλασσα, να πίνουν ένα ποτό σε ένα μπαρ. Πιο δίπλα βλέπουμε τα έργα του Κωνσταντίνου του Βασιλείου, που έχει χρησιμοποιήσει λάδι σε καμβά και έχει ζωγραφίσει πάλι ομάδες ανθρώπων. Στο πάνω έργο βλέπουμε μία ομάδα ανθρώπων που χορεύουν και στο κάτω βλέπουμε μία σχολική τάξη, όπου κεντρικό πρόσωπο είναι η δασκάλα. Το δίπλα έχουμε ένα μαρμάρινο γλυπτό, το οποίο μας έχει έρθει από την Βέρεια. Δείχνει δύο συμπλέγματα ανθρώπων, αριστερά και δεξιά. Το έργο αυτό το έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης Γιάννης Τζίμας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο να μας στείλει το έργο του από τόσο μακριά και να τον έχουμε μαζί μας. Το έργο αυτό το έχω τοποθετήσει επίτηδες μπροστά από τις αφίσες που προηγήθηκαν στον χώρο, γιατί ήθελα γενικά, στείλοντας αυτή την έκθεση, να αναδείξω και τα έργα των καλλιτεχνών, αλλά και τον χώρο ο οποίος θα φιλοξενεί, έτσι ώστε όλα αυτά να έρθουν σε μία συνομιλία μεταξύ τους. Πάντα θεωρώ στις εκθέσεις θα πρέπει να δείχνουμε έναν σεβασμό στον χώρο που φιλοξενεί τα έργα μας και να λαμβάνει και αυτός μέρος στο θέμα της έκθεσης. Δίπλα βλέπουμε δύο φωτογραφίες από μία σειρά φωτογραφιών που μας έχει στείλει ο Κώστας ο Παπαγεωργίου. Ονομάζεται η σειρά αυτή City Faces. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο ασπρόμαυρα έργα του. Έχουμε άλλα 10 έγχρωμα σε διαφορετικό σημείο της έκθεσης. Ο Κώστας ο Παπαγεωργίου φωτογραφίζει εικόνες της πόλης και αυτό που θέλει να δείξει είναι το πλήθος που κυκλοφορεί μέσα σε μία πόλη. Δημιουργεί εικόνες φτιαγμένες από πολλαπλές φωτογραφίες έτσι ώστε να δείξει και τη μάζα του πλήθους αλλά και την ταχύτητα. Αλλά ταυτόχρονα να δείξει και το ότι ο κάθε ένας ζει σε έναν δικό του μικρόκοσμο. Δηλαδή αναδεικνύει και τη μοναξιά του ατόμου, αλλά και τη θέση του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Δίπλα βλέπουμε ένα διαδραστικό έργο, το έχει δημιουργήσει η Εύη Αθανασίου, με τη συνδρομή άλλων 30 καλλιτεχνών. Θα έλεγα ότι από όλα μας τα έργα, αυτό το έργο είναι το πιο ομαδικό, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είχαν την τύχη να δουλέψουν γι' αυτό 30 καλλιτέχνες συν η έχουσα την ιδέα όλου αυτού του εγχειρήματος, η Εύη Αθανασίου. Έτσι έχουμε 31 καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε ένα έργο και σε δεύτερη φάση έχουμε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης οι οποίοι έχουν σταθεί μπροστά σε αυτό το διαδραστικό έργο και έχουν συνδημιουργήσει μαζί της. Το έργο αυτό είναι φτιαγμένο από εξάγωνα κομμάτια, θυμίζουν και κυψέλη, όπου ο θεατής, ο επισκέπτης, μπορεί να τα πάρει και να τους αλλάξει θέση. Μπορεί να τα βάλει και εκτός πλαισίου, ας πούμε εδώ, και να συνεχίσει τη σύνθεση της Εύης, αλλάζοντάς την, μεταλλάσσοντάς την και δημιουργώντας κάτι δικό του καθένας. Πιο δίπλα βλέπουμε κάποια γλυπτά από πυλό. Αυτό είναι έργο δικό μου. Έχω δημιουργήσει κάποιους χαρακτήρες και έχω δώσει έμφαση στο μέρος του κεφαλιού που είναι το στόμα, το οποίο ίσως είναι και το πιο εκφραστικό μέρος σε ένα πρόσωπο και έχω δημιουργήσει χαρακτήρες. Τους έχω κάνει σε ζευγάρια.
και είναι σαν να συνομιλούν μεταξύ τους. Γιατί έχεις βάλει χρυσό στη μία από τις δύο στοιχείες? Εδώ πέρα θέλω να δείξω την ηρωνία, δηλαδή δείχνω ότι το ένα πρόσωπο μιλάει με μία σοβαρότητα, λέει πράγματα, είναι συγκεντρωμένο σε αυτά που λέει και δίπλα υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που ενώ δείχνει ότι κατανοεί και προσέχει, στην πραγματικότητα μηδιά, ίσως δεν προσέχει καθόλου και ενώ είναι υποτίθεται ένα πρόσωπο το οποίο προσέχει όλα αυτά, δηλαδή σκέφτεται με μια θετική, έτσι, πώς να το πω, είναι θετικός απέναντι σε όλα αυτά που ακούει, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται. Οπότε έχω βάλει τα χρυσά δόντια. Και ο τίτλος είναι, πώς είπαμε? Είναι παγόλτς, είναι γαλλική λέξη και σημαίνει λόγια.